Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε και πάλι κοντά σας στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας για να μιλήσουμε για ένα κομμάτι του Ευαγγελίου μας όπου θα δούμε την έκπληξη των ανθρώπων όταν μιλούσε ο Χριστός που έλεγαν πως αυτός διαβάζει και ξέρει γράμματα δίχως να έχει φοιτήσει σε καμία ραβινική σχολή. Πού έμαθε λοιπόν τα γράμματα? Και τους απεκρίθη ο Κύριος και τους είπε «Η διδασκαλία που διδάσκω εγώ δεν είναι δικιά μου επινόηση, αλλά είναι επινόηση, διδασκαλία μάλλον, του Θεού που με έστειλε στον κόσμο, του Πατέρα μου, για να την καταστήσω γνωστή στους ανθρώπους». Να μάθουν δηλαδή τα υψηλά της αληθείας δόγματα. Όποιος έχει θέληση και θέλει να κάνει αυτό που λέει ο Θεός, τότε αυτός θα γνωρίσει τη διδασκαλία μου και θα καταλάβει ποιο είναι αληθινό και ποιο είναι όχι, ποιο προέρχεται από το Θεό. Και για να μην νομίζουν ότι μιλάει από τον εαυτό το Κύριος, τους λέει ότι δεν μιλάω εγώ από τον εαυτό μου και η διδασκαλία μου αυτή είναι του Πατρός. Εκείνος που διδάσκει από τον εαυτό του, διδασκαλία που επινόησε αυτός μόνος του, επιδιώκει να επιβάλλει τον εαυτό του στους άλλους και ζητάει τη δόξα από τους ανθρώπους, να πενευτεί από τους ανθρώπους ότι είναι κάποιος σπουδαίος. Αλλά όποιος ζητάει τη δόξα του Πατέρα, του Θεού δηλαδή, όπως κάνω εγώ, αυτός μιλάει με ανιδιοτελή ελαττήρια την αλήθεια και δεν υπάρχει σε αυτόν καμία παράβαση νόμου και αμαρτία. Εσείς όμως με θεωρείτε παραβάτη του νόμου και δεν δέχεστε τη διδασκαλία μου. Αλλά και πώς είναι δυνατόν να δεχτείτε αυτή τη διδασκαλία όταν απορρίπτεται και τη διδασκαλία του Μωυσή, διότι νομίζανε ότι είναι του Μωυσή αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν ήσαν. Νομίζανε ότι τιμούν του Μωυσή, ο οποίος έχει δώσει τον νόμο, το μωσαϊκό λεγόμενο νόμο, και όμως κανένας από εσάς, τους λέει ο Χριστός, δεν διδάσκει και δεν κρατάει κανονικά τον νόμο. Διότι πράγματι, εάν φιλούσατε τις εντολές του νόμου, τότε γιατί αντίθετα προς την έκτη εντολή που λέει «ου φωνεύσεις», ζητάτε εμένα να με φωνεύσετε. Τότε αποκρίθηκαν και είπαν οι Φαρισαίοι «είσαι δαιμονισμένος» και το δαιμόνιο σου διετάραξε το μυαλό, τας φρένας που λέει, και σου δημιουργεί και μία μανία καταδιώξεως και έτσι νομίζεις ότι εμείς θέλουμε να σε φωνεύσουμε. Δηλαδή αρνούνται το ότι έχουν κακές προθέσεις απέναντί του. Και ο Κύριος τους είπε «ένα μόνο έργο έκανα, εθεράπευσα τον παράλυτο και όλοι εσείς κυριευθήκατε από ταραχή και απορία». Γιατί? Γιατί νομίζετε ότι με αυτό καταλήθηκε η εντολή του Σαββάτου που λέει να μην κάνεις πολλά πράγματα, ας πούμε, το Σάββατο. Αλλά επειδή τέτοια είναι η αιτία της δικής σας της ταραχής, θα σας πω το εξής. Σας έδωσε ο Μωυσής την περιτομή να περιτέμνετε όλα τα άρενα και κάνει λόγος αυτή είναι για την περιτομή στο Μωσαϊκό νόμο, αν και έχει δοθεί στον Αβραάμ, σε παλιότερους. Αλλά η περιτομή δεν ορίστηκε από τον Μωυσή και δεν έλαβε εκεί, από εκεί, από την νομοθεσία του Μωυσή άρχισε η περιτομή, αλλά πριν. Και αυτή είναι παράδοση από τους παλιούς μας προγόνους. Κι αν τύχει να είναι Σάββατο, η 8η ημέρα του βρέφους, κατά την ημέρα Σάββατο δηλαδή που θα γίνει την 8η ημέρα, δεν την αναβάλλετε να την κάνετε την επόμενη ημέρα επειδή είναι Σάββατο, αλλά περιτέμνετε τον άνθρωπο κατά το Σάββατο, το βρέφος. Αν λοιπόν θεωρείτε εσείς επιβεβλημένο να κάνετε περιτομή στον άνθρωπο το Σάββατο για να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος ορίζει να γίνεται η περιτομή ακριβώς την 8η ημέρα από τις γεννήσεως του παιδιού, πώς θυμώνετε με μέναν και εναντίον μου τη στιγμή που όχι μόνο ένα μέλος του σώματος
επιμελούμε όπως γίνεται στην περιτομή, αλλά ολόκληρον άνθρωπο γιάτρεψα κατά την ημέρα του Σαββάτου και απέδωσα σε αυτόν υγεία, έδωσα την υγεία στο παράλληλο σώμα του και το ζωοποίησα, ζωογόνησα πάλι και τον οδήγησα δια της πίστεως στο δρόμο της σωτηρίας. Πώς λοιπόν σχηματίζετε αυτές τις κρίσεις, τις επιπόλαιες, να μην δικάζετε και να σχηματίζετε κρίσεις με τα εξωτερικά φαινόμενα, αυτό μας το λέει και εμάς βέβαια. Να μην κρίνουμε κατόψεως αν οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί στην όψη, αλλά να κρίνουμε κατά βάθος. Να κρίνουμε την κρίση που βγαίνει από αυτά τα πράγματα, από την διάκριση, από τους συσχετισμούς δηλαδή. Και εσείς παρουσιάζετε σαν παράβαση αυτό που έκανα εγώ, τη θεραπεία του παραλίτου, την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι συμμόρφωση προς το πνεύμα του νόμου, ο οποίος μας επιβάλλει να μην χάνουμε ευκαιρία προς φιλανθρωπία. Να υπηρετούμε τους ανθρώπους δηλαδή, πάση θυσία. Και μερικοί από τους Ιερομοσολυμίτες είπαν κατόπιν δεν είναι αυτός τον οποίον ζητούν να φωνεύσουν οι άρχοντες της πόλεως. Κι όμως, να, που τώρα μιλάει φανερά και ελεύθερα και κανένας δεν τον διακόπτει, ούτε τον αποπέρνει, αλλά τον αφήνουν και μιλάει ελεύθερα. Μήπως αναγνώρισαν οι άρχοντες πραγματικά ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Αλλά αυτόν τον γιο του Τέκτονος τον γνωρίζουμε από πού έρχεται και που κατάγεται, από τη Ναζαρέτ. Αλλά λένε αυτοί εσφαλμένα, κανένας δεν ξέρει το χρόνο και την εμφάνιση και την πόλη που θα έρθει ο Μεσσίας. Λάθη του κόσμου αυτά, διότι όλα είναι προγραμματισμένα και όλα είναι γνωστά αν διαβάζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, καταλαβαίνει πότε έρχεται ο Χριστός. Και όταν κατάλαβε ο Χριστός ότι έλεγαν αυτά τα πράγματα, ύψωσε δυνατά τη φωνή του μέσα στο ναό και τους είπε ότι λέτε πως με γνωρίζετε και λέτε ότι ξέρω από πού είμαι, αλλά η γνώση σας αυτή περί εμού δεν είναι σωστή και πλήρης. Διότι γνωρίζετε μόνο το ότι κατάγομαι από τη Ναζαρέτ, αλλά δεν ξέρετε ότι δεν έχω έρθει από τον εαυτό μου και δεν γεννήθηκα τυχαία εκεί, αλλά η αποστολή μου είναι αληθινή και σπουδαία, διότι αληθινός και μέγας είναι ο Θεός, ο οποίος με έστειλε εδώ για σας, αλλά εσείς δεν τον γνωρίζετε, ούτε τον αναγνωρίζετε, ούτε τον ξέρετε. Εγώ όμως, τους λέει ο Κύριος, τον αναγνωρίζω και τον ξέρω καλά, διότι έχω γεννηθεί από Αυτόν. Είμαι από την ίδια ουσία με το Θεό Πατέρα. Αλλά επιπλέον, Αυτός με στέλνει στον κόσμο και γι' αυτό με βλέπετε ανάμεσά σας ως όμοιό σας άνθρωπο, ενώ στην πραγματικότητα θέλω να τους πει ότι η φύση μου εμένα είναι και τέλεια θεϊκή. Ένεκα λοιπόν αυτόν τον αξιώσεων του Ιησού, να τον επιστεύουν δηλαδή σαν απεσταλμένο του Θεού, θέλησαν οι Ιουδαίοι να τον δολοφονήσουν, αλλά κανένας δεν ακουμπούσε το χέρι του επάνω, γιατί μας λέει ο Ευαγγελιστής, διότι ακόμη δεν είχε έρθει ο χρόνος και η καθορισμένη ώρα κατά την οποία θα υφίστατο τον σταυρικό θάνατο, το λυτρωτικό θάνατο του Σταυρού, ο Κύριος. Επομένως, όλα βλέπουμε ότι είναι τακτοποιημένα από τη Θεία Πρόνοια σε μεγάλο και ακριβή βαθμό, μόνο που εμείς είμαστε ανίκανοι να ξέρουμε αυτούς τους χρόνους και τους καιρούς που θα συμβούν τα διάφορα γεγονότα, όπως και τα αποκαλυπτικά γεγονότα σημερινά, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Οι κατώτερες τάξεις του λαού, οι πιο απλοί άνθρωποι, επίστεψαν στον Χριστό. Αυτοί, οι λιγότερο γραμματισμένοι και οι λιγότερο πλούσιοι, πίστεψαν και έλεγαν, όταν έρθει ο Χριστός θα κάνει περισσότερα από αυτόν που κάνει τώρα, δηλαδή θα κάνει πιο μεγάλα θαύματα. Τι πιο μεγάλα θαύματα μπορεί να κάνει κανείς από αυτά που κάνει σήμερα ο Χριστός? Αυτό εννοούσα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε αυτές τις προθέσεις, τι είπε? Ακόμη λίγο καιρό θα είμαι μαζί σας επάνω στη γη για να φροντίσω για τη σωτηρία σας. Σπεύσατε λοιπόν να πιστέψετε σε μένα και να σωθείτε. Διότι σε λίγο φεύγω και πηγαίνω πάλι προς τον Πατέρα, ο οποίος με στέλνει στον κόσμο και
και ο οποίος μου λέει ακριβώς εκείνα τα οποία πρέπει να πω. Και αν υποτεθεί ότι κάποτε στην απελπισία σας θέλετε να με συναντήσετε, δεν θα με βρείτε. Γιατί? Γιατί δεν με πιστεύετε ως Θεό και εκεί που είμαι τώρα ως Θεός και εκεί που θα υπάρχω και σαν άνθρωπος στα δεξιά του Πατρός, εσείς δεν μπορείτε να μπείτε και να έρθετε σε αυτά τα άδυτα, αλλά εγώ μπορώ να σας οδηγήσω εκεί, σε αυτό το δρόμο, στον ουράνιο δρόμο, γιατί γι' αυτό το λόγο κατέβηκα για να οδηγήσω τους καλοπροαίρετους στη Βασιλεία του Θεού. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι, σαστισμένοι πλέον από την απιστία τους, σε ποιο μέρος λέει θα πάει που δεν θα τον ξαναδούμε εμείς? Μήπως πρόκειται να αφήσει το ευλογημένο Ισραήλ και να πάει στους εθνικούς, να πάει δηλαδή στους άλλους Εβραίους που είναι ανάμεσα στους Έλληνες στη χώρα των Ελλήνων και στις άλλες χώρες και να μιλήσει σε αυτούς? Αυτό υπέθεσαν ότι τους έλεγε, όταν τους έλεγε ότι θα φύγω επειδή εσείς δεν με ακούτε κλπ. Και τι σημαίνει αυτός ο λόγος, ο οποίος είπε θα με ζητήσετε και δεν πρόκειται να με βρείτε. Και εκεί που είμαι εγώ δεν μπορείτε εσείς να έρθετε. Αυτά ήταν γρίφος για τους απίστους, οι οποίοι αφού δεν καταλαβαίνανε και δεν είχαν γνώση περί του Μεσσία, αλλά και δεν κατάλαβαν το Μεσσία, τον Χριστό, και αναγκάζει τον Χριστό, όπως εκεί λέει, να τους φωνάξει με δυνατή φωνή και τους λέει, λοιπόν, όποιος τώρα αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι για υλικά αγαθά, αλλά για την εσωτερική γαλήνη, μακαριότητα της αιωνής ζωής, ας έρθει τώρα σε μένα, δια της πίστεως, και ας πίνει ελεύθερα το νερό αυτό της ζωής. Διότι κοντά μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι πόθοι που έχει η ψυχή του ανθρώπου και θα αναπαυτεί η ψυχή του από την καρδιά και τα βάθη της ψυχής του, σύμφωνα με τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης, θα αναβλήσουν, θα τρέξουν ποτάμια από είδωρ νερό τρεχούμενο, καθαρό, το οποίο θα ποτίζει και τον ίδιο, αλλά και εκείνους τους άλλους οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή και σε σχέση με αυτό το πρόσωπο που θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Και με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφούσε το πνεύμα, τον παράκλητο, ο οποίος θα ερχόταν στον κόσμο και θα έδινε όλα αυτά τα δώρα του Θεού, την ψυχική ηρεμία και αγαλίαση, το ελαφρύ φορτίο που λέει, αλλά και τα προφητικά χαρίσματα και τα θαύματα τα οποία έδωσε ο Θεός σε άνδρες δίκαιους και προφήτες και στην Παλαιά, αλλά περισσότερο, αγαπητοί φίλοι και Χριστό αδερφοί, τα έδωσε, να το ξέρουμε αυτό, στην Καινή Διαθήκη, η οποία οδηγεί και στην μακαρία ζωή, η οποία δεν υπήρχε πρώτης ελεύσεως του Χριστού, αλλά δεν είχε δοθεί αυτή η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί δια του παθήματός του και με τα πάθη και την ανάληψή του κατέβει ο παράκλητος, επέμφθη ο παράκλητος στον κόσμο, ο οποίος έδωσε όλα τα αγαθά που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο χαρίζει πάρα πολλά αγαθά. Αλλά θα δούμε τώρα πιο κάτω λίγο διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που θα περίμενε κανείς να ακούσει, ότι από τους ανθρώπους που άκουσαν τα λόγια αυτά κατά τη διάρκεια της εορτής. Πράγματι, μερικοί έλεγαν αυτός είναι που μας προανήγγειλε ο Μωυσής, διότι ο Μωυσής είχε πει προφήτην θα κατεβάσει ο Θεός, ίδιο με μένα σε αυτόν να ακούετε. Και αυτό που είπε ο Κύριος ότι είναι η πέτρα του σκανδάλου, άλλος θα τον αμφισβητεί και άλλος θα τον πιστεύει, και έλεγαν έρχεται ο Χριστός από τη Γαλιλαία? Δεν λέει η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ? Που ήταν ο Χριστός από το γένος του Δαβίδ? Εκεί που ανδρώθηκε, μεγάλωσε και βασίλευσε ο μέγας βασιλιάς μας ο Δαβίδ, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον αγαπούν ακόμα οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, τον Δαβίδ. Λοιπόν, έγιναν συζητήσεις μεταξύ τους και μερικοί από αυτούς αποφάσισαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο μας ο Ματθαίος, ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αλλά μια αόρατη δύναμη τους κρατούσε, όπως είπαμε και πριν, δεν είχε ήρθει η ώρα του πάθους και δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα. Και επειδή κανένας δεν μπορούσε να τον συλλάβει, ήρθε
ήρθαν οι υπηρέτες στους αρχιερείς και στους φαρισαίους άπραγοι, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτε. Και τους είπαν οι φαρισαίοι, οι άρχοντες του λαού, γιατί δεν μας τον εφέρατε, αφού και δημόσια τον ακούσαμε να μιλάει, τον άκουσε ο κόσμος να μιλάει και πολλοί κόσμος ήταν μαζί σας που θα μπορούσαν να σας βοηθήσει να τον πιάσετε και να μην σας διαφύγει. Και τότε τι απάντησαν? Άφωνοι οι υπηρέτες, ποτέ άλλοτε δεν δίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη όσοι δίδαξε και διδάσκει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ύστερα λοιπόν από αυτή την ανέλπιστη απάντηση των υπηρετών, είπαν οι Φαρισαίοι σε αυτούς, μήπως πάθατε κι εσείς κάτι και ακούγοντας τη διδασκαλία του Χριστού, δήθεν όπως τον πιστεύουν οι αμαθείς, έχετε παρασυρθεί και μήπως πιστέψατε σε Αυτόν και δεν βλέπετε ότι κανένας από τους άρχοντες ψέμα και αυτό δεν πίστεψε σε Αυτόν? Γιατί υπήρχαν από τους Φαρισαίους πολλοί οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, αλλά για το φόβο των Ιουδαίων, μας λέει η Αγία Γραφή, δεν τον μαρτυρούσαν. Λοιπόν, από τους σπουδαίους άνδρες λένε στους υπηρέτες, δεν πίστεψε κανένας. Αλλά όποιος ξέρει τον νόμο, είναι εκείνος ο οποίος διδάσκει σωστά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν είναι καταραμένοι. Και ο Νικόδημος, εκείνος που είχε πάει, όπως ξέρουμε, άρχον της συναγωγής νύχτα στον Χριστό και συνομίλησε κρυφά εκείνο το βράδυ στον κήπο του σπιτιού που εφιλοξενείται ο Κύριος, είπε ο Νικόδημος, μήπως ο νόμος μας καταδικάζει άνθρωπο εάν πρωτίστως δεν τον ακούσει για να μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτο, τι κακό έκανε δηλαδή, και πρέπει με αυτό, γνωρίζοντας αυτό, να τον ανακρίνουμε. Και τότε του είπαν εκείνοι, του Νικόδημο, μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία, τον ειρωνεύτηκαν δηλαδή, και του είπαν ότι εξέτασε και εσύ και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει βγει έως τώρα. Αυτά έλεγαν λοιπόν στον Νικόδημο και ο καθένας πήγε στο σπίτι του, διότι έγινε μεγάλη ταραχή και σύγχυση, αρπαχτήκανε μέσα στη συναγωγή για το όνομα του Χριστού και έφυγαν, λέει, διαλύθηκαν και πήγαν ο καθένας στο σπίτι του. Αυτά περιγράφονται στο τέλος του 7ου κεφαλαίου, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και μπαίνουμε στην αρχή του 8ου κεφαλαίου, όπου θα δούμε τον Κύριο και την αμαρτωλό γυνή. Ο Ιησούς βρίσκεται στο όρος των ελαιών. Εκεί συνηθίζει να περνάει τις νύχτες του μαζί με τους μαθητές στην ησυχία, και όλος ο λαός ερχόταν προς Αυτόν και ο Κύριος κάθισε ανάμεσά τους και τους εδίδασκε και τους έλεγε λόγια σοφίας και δυνάμεως. Αλλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έφεραν εκεί μια παντρεμένη γυναίκα, έγγαμο μάλλον, νυφευμένη γυναίκα, η οποία είχε συλληφθεί επί μοιχεία. Και αφού την έστησαν στο μέσο του πλήθου, για να σκανδαλίσουν, να μπερδέψουν, νομίζοντας ότι μπερδέψουν τον Χριστό, είπαν στον Χριστό, διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί κατά την ώρα την οποία αυτή εμιχεύεται με έναν άλλον άνδρα. Και όπως ξέρεις, μας διδάξει ο Μωυσής, ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να λιθοβολούνται. Τι λέγεις εσύ σε αυτή την περίπτωση? Τι θα μας πεις εδώ? Και ο σκοπός ήταν η παγίδευση του Χριστού και να το δημιουργήσουν πειρασμό. Αλλά δεν ξέρανε με ποιον έχουν να κάνουν και θέλανε να του δώσουν και κατηγορίες, ή ότι είναι ποιηκής στο νόμο του Μωυσή, πράγμα που θα τον έφερε σε δύσκολη θέση, ή ότι συνέστησε το λιθοβολισμό και δεν σεβάστηκε τη ρωμαϊκή εξουσία. Ήταν έτοιμοι δηλαδή να πάνε να πούνε στους Ρωμαίους, κοίταξε, εδώ είναι ένας διδάσκαλος που τι κάνει, αδιαφορεί για σας και εκτελεί μόνος του τις θανατικές ποινές. Διότι όπως ξέρουμε, οι Ρωμαίοι ήταν επικυρίαρχοι την εποχή εκείνη και είχαν το πάνω χέρι και αυτοί όριζαν. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής εδώ ότι ο Κύριος καθότανε
κάτω, καθιστός, και έγραφε κάτι με το χέρι του, έκανε λέει ένα κύκλο. Και μερικοί το ερμηνεύουν αυτό ότι με αυτόν τον τρόπο έκανε ότι δεν έρχεται σε πολύ σχέση και επαφή μαζί με τους Φαρισαίους, τους απίστους. Αλλά σε μια στιγμή όμως σηκώνει την κεφαλή του Χριστός, και τι λέει, κάτι που δεν μπορεί να το πει κανένας άνθρωπος, και αυτό μόνο αυτό αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού. Τι είπε? Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Εκείνος από εσάς που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος μια πέτρα. Γιατί είχαν πιάσει πέτρες να τη σκοτώσουν τη γυναίκα αυτή. Τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν τους λόγους, ακινητοποιήθηκαν, γιατί ηλέχονται από τη συνείδησή τους, διότι δεν ήσαν αναμάρτητοι, προφανώς ήταν και αυτοί αμαρτωλοί, είχαν και αυτοί αμαρτίες και δεν μπορούσαν να κάνουν την αρχή. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει την αρχή, διότι ουδής ήταν αναμάρτητος. Και τι κάνανε? Ρίξανε τις πέτρες χάμω στο χώμα γύρω από τον Χριστό και τη γυναίκα και εγκαταλείψανε το πεδίο της μάχης και έφυγαν λιποτάκτες, ηττημένοι από τον Κύριο, ο οποίος τους έδωσε ένα πραγματικά ισχυρό ράπισμα, λέγοντάς τους ότι με μένα δεν μπορείτε ούτε να με ενοχοποιήσετε, ούτε έχετε τη δυνατότητα και τη δύναμη να με βάλετε σε πειρασμό με τους εχθρούς, τους Ρωμαίους, διότι εγώ ως θεάνθρωπος ενεργών σας έφερα πάλι σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και τους ανάγκασε να φύγουν λοιπόν. Και η γυναίκα πήγε κοντά, μάλλον ο Χριστός απευθύνει το λόγο τώρα στη γυναίκα και της λέει: «Γυναίκα, πού είναι αυτοί που θέλουν να σε λιθοβολήσουν? Δεν σε τιμώρησαν? Δεν σε καταδίκασαν?» Και λέει: «Όχι, Κύριε, δεν με καταδίκασαν». Χαρούμενη αυτή. Και ο Χριστός της είπε: «Και εγώ δεν σε καταδικάζω, διότι από εδώ και πέρα πήγαινε και να μην αμαρτάνεις πλέον». Και ο μόνος που θα μπορούσε πραγματικά να ρίξει τον πρώτο λίθο ήταν ο Χριστός ως αναμάρτητος, αλλά βέβαια και αυτός δεν το έκανε. Διότι ο Κύριος είναι η άκρα ευσπλαχνία, αλλάζει κατά κάποιο τρόπο τη σκληρή νοοτροπία και δείχνει το έλεος του Θεού και κατ' επέκταση και το έλεος πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Χριστού σε όλους. Και μετά ο Κύριος τους είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και με πρόθυμο υπακοή στους λόγους μου, αυτός δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, ούτε θα βρεθεί στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα περπατάει μέσα στο φως. Θα περπατάει μέσα στο φως. Θα έχει το ζωηφόρο φως, αυτό που προέρχεται από την αληθινή ζωή, δηλαδή από το Θεό ουσιαστικά που δίνει την αληθινή ζωή, την πνευματική και την υλική ζωή. Και μετά από αυτή την τολμηρή διαβεβαίωση του Χριστού, είπαν οι Φαρισαίοι προς Αυτόν: «Εσύ, αυτοσυστενόμενος εγωιστικά, δίνεις τέτοια μαρτυρία για τον εαυτό σου, ότι είσαι το φως, αλλά για αυτή τη μαρτυρία σου δεν εγγυάται κανείς ότι είναι αληθινή. Διότι εσύ αυτοθαυμάζεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να λες τέτοια πράγματα». Και λέει ο Χριστός: «Εάν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου είναι αληθινή και αξιόπιστη. Διότι εγώ γνωρίζω καλά από πού ήρθα, γνωρίζω καλά τα της ενανθρώπισεώς μου και πού θα πάω μετά. Εγώ ήρθα από τον πατέρα μου τον ουράνιο και πάλι θα πάω πίσω σε αυτόν. Δεν ήρθα για να μείνω», δηλαδή, τους λέει. «Και αυτή η αποστολή μου και η επάνωδός μου προς τον πατέρα εγγυώνται σε εκείνους που θα την δουν ότι η μαρτυρία μου που σας δίνω τώρα είναι αληθινή. Εννοεί ότι κατά την ανάληψή μου εκείνοι οι καλοπροαίρετοι θα με δουν και θα πιστέψουν. Εσείς όμως λέτε ότι ξέρετε από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Είσαστε κατά κάποιο τρόπο βέβαιοι, κι όμως να ξέρετε ότι κρίνεται επιπόλαια και σύμφωνα με το φαινόμενο της εξωτερικής εμφανίσεώς μου που φαίνομαι ως άνθρωπος. Αλλά
και πριν τη Δευτέρα μου παρουσία δεν καταδικάζω κανένα. Και δεν σας τιμωρώ για αυτή την απιστία τώρα, διότι ήταν η εποχή της χάριτος, ήταν η εποχή που καθένας έπρεπε να πάρει θέση απέναντι στον Χριστό και εάν πάρω απόφαση και κρίση, η κρίση μου θα είναι αληθινή, λέει ο Κύριος. Διότι εγώ δεν είμαι μόνος μου, αλλά είμαστε εγώ και ο Πατέρας, ο οποίος με απέστειλε και κρίνουμε και οι δύο συγχρόνως. Και για τον νόμο, που λέτε ότι είναι δικό σας, ο νόμος του Μωυσή, είναι και εκεί γραμμένο ότι δύο προσώπων η μαρτυρία είναι έγκυρος και δύναται να στηριχθεί απόφαση έγκυρη ενισχύει νομικός. Και στην προκειμένη περίπτωση εγώ είμαι ο ένας μάρτυρας που μαρτυρώ για τον εαυτό μου και δεύτερος μάρτυρας είναι για μένα ο πατέρας μου, ο Ουράνιος, και πώς μαρτυρεί, με τη διδασκαλία, την τέλεια και με τα θαύματα που βλέπουνε οι άνθρωποι οι σωστοί και όχι οι παλαβοί, όπως εκείνοι που βλέπαν θαύματα και έλεγαν ότι είναι του σατανά. Και αυτή η μαρτυρία από τον πατέρα μου είναι έγκυρη μαρτυρία. Όταν μαρτυρεί ο Θεός είναι έγκυρη μαρτυρία. Και εκείνοι του είπανε, πού είναι ο πατέρας σου, δείξε μας πού είναι, να ρωτήσουμε και να μάθουμε αν μαρτυρεί πράγματι έτσι. Και λέγει ο Χριστός τότε ότι ούτε εμένα γνωρίζετε, ούτε τον πατέρα μου γνωρίζετε, ότι είναι φύση πατέρας μου, διότι δεν έχετε εξ αρχής δώσει εμπιστοσύνη σε μένα, ναι, και δεν συμμορφώνεστε προς τη διδασκαλία μου για να δείτε τα αποτελέσματα αυτά που χρειάζονται και να βγάλετε συμπέρασμα, αλλά απ' αρχής κόψατε τη σχέση μαζί μου και έτσι συνεχώς με καταδικάζετε και δεν γνωρίζετε το φως της διδασκαλίας μου και τη θεία ζωή που έχω, δεν με παρακολουθείτε, πως κινούμε δηλαδή ανάμεσα στους ανθρώπους. Θέλει να πει ότι τίποτα κακό δεν έχω κάνει, κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει χωρίς και αμαρτία, τον αντίον έχω κάνει τόσα θαύματα. Και εσείς αυτούς τους σοβαρούς λόγους, εκεί στο ναό που τους είπε ο Κύριος, αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν τους αντιλαμβάνεστε. Και παρόλο που μίλαγε πάλι μέσα στο ναό ο Ιησούς, πάλι κανείς δεν μπόρεσε να το συλλάβει. Αυτό ήταν το περίεργο, δηλαδή ότι θέλανε να το σκοτώσουν, αλλά κάτι τους κράταγε τη σκέψη και τα χέρια και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν εκείνα. Δεν τολμούσε λοιπόν κανείς να τον εμποδίσει από του να διδάσκει και τους είπε εκ νέου ο Ιησούς, εγώ φεύγω από την παρούσα ζωή και πηγαίνω στο Θεό, στον Ουράνιο Πατέρα. Και σε στιγμές απελπισίας θα με ζητήσετε ως Μεσσία και Λυτρωτή. Όταν θα έρθει η δυσκολία η μεγάλη στην Ιερουσαλήμ, λόγω της απιστίας σας όμως θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας, χωρισμένοι εντελώς από το Θεό. Εκεί που εγώ πηγαίνω, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε για να βρείτε τη σωτηρία σας κοντά σε μένα. Αλλά οι Ιουδαίοι πάλι πώς το πήρανε. Λένε, εκεί δεν μπορούμε εμείς να πάμε εκεί που πάει αυτός. Μήπως πάει να αυτοκτονήσει. Εάν σκέφτεται λοιπόν να αυτοκτονήσει, είπαν αυτοί, εμείς δεν πρόκειται να τον ακολουθήσουμε σε αυτό. Κοιτάξτε πόσο άρρωστα σκέφτονται οι κατήγοροι και οι αρνητές του Θεού. Και τότε ο Χριστός αναγκάστηκε και τους είπε μια αλήθεια, ότι εσείς είστε από τη γη, από κάτω, και είστε κυριευμένοι από τα σαρκικά φρονήματα. Γη είναι σκέψεις και ελαττήρια και υποθέσεις. Γη είναι, αλλά εγώ είμαι εκ των άνω. Εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έχω φρονήματα, σκέψεις διαφορετικές, εντελώς διαφορετικές από αυτές που περνάνε από το άρρωστο μυαλό σας. Εσείς κατάγεστε από τον αμαρτωλό κόσμο και κατέχεστε από πάθη
και σαρκικά φρονήματα των ανθρώπων που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορείτε να με αντιληφθείτε. Πώς είναι δυνατόν να μην χωριστούμε διαπαντός, η πετιότητή σας, διότι εσείς είστε γήινοι άνθρωποι και όχι πνευματικοί και θα πεθάνετε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας, διότι αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο μόνος και πραγματικός, τους λέει ο Κύριος, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας αμετανόητοι. Ανάγκη της πίστεως στον Χριστό λοιπόν από εδώ βγαίνει, απόλυτη ανάγκη για να σωθεί κάποιος στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Τότε μετά από αυτά τα λόγια εθίγησαν οι Ιουδαίοι και του είπαν, ποιος είσαι εσύ τέλος πάντων που δεν μπορούμε εμείς να σωθούμε δίχως εσένα? Και τους απάντησε ο Ιησούς και τους είπε, ακριβώς και εξ ολοκλήρου είμαι εκείνο που σας διηγούμε και σας λέω τώρα. Και για να επανέλθω στη σειρά των λόγων μου, σας προσθέτω και κάτι ακόμα. Ότι έχω πολλά να πω για σας και να σας κατακρίνω για αυτά τα οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και εσείς δεν πρόκειται να δεχθείτε αληθινή και την κρίση που θα κάνω, αλλά εκείνος όμως που με έστειλε είναι τέλειος, αληθής, δεν ψεύδεται ποτέ και έτσι η κρίση μου είναι τέλεια και αυτά που ακούω από εκείνον, αυτά λέγω στον κόσμο. Και συνεπώς, όσα λέω είναι δίκαια, αληθινά, θεϊκά και τέλεια. Οι Ιουδαίοι όμως δεν κατάλαβαν την ιδιαίτερη σχέση και επικοινωνία που είχε και ως άνθρωπος, αλλά και ως ομοούσιος με το Θεό, αλλά και ως άνθρωπος είχε τέλεια σχέση με το Θεό Πατέρα. Και τότε τους είπε κάτι φοβερό ο Χριστός, όταν υψώσετε επάνω στο σταυρό των Υιών του Θεού, τότε θα καταλάβατε ότι εγώ είμαι απεσταλμένος. Και είναι ύψωση συμβολική του όφεως στην έρημο που έκανε ο Μωυσής, αυτή την οποία ξέρουν οι Φαρισαίοι, και τους λέει ότι αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι ένας τύπος της δικής μου θυσίας, για να σωθείτε όπως σωνόντουσαν αυτοί από τον Μπρούτζιν Όφη στην έρημο. Καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, να σας πω, δεν βάζω τίποτα δικό μου, αλλά αυτά ακριβώς, με ακρίβεια μεγάλη, λέω. Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου. Διότι δεν τον άφησε τον Κύριο ποτέ μοναχός ο πατήρ, παρά μόνο σε μια στιγμή μόνο, στο Σταυρό, όπως ξέρουμε και το έχουμε πει. Και γι' αυτό διατηρεί αδιάσπαστη την επικοινωνία και τη σχέση του με τον Πατέρα ο Κύριος και έτσι έχουν το κύρος του Πατέρα τα λόγια του Υιού. Γι' αυτό είναι φωνή Θεού, η φωνή του Ιησού. Και τώρα θα επακολουθήσει η κρίση του Ιησού για τους Ιουδαίους. Όχι η τελειωτική, αλλά θα τους θέσει μπροστά στην πραγματικότητα, στην αλήθεια του Θεού και στο ανθρωποκτόνο και θεοκτόνο έργο τους. Όταν έλεγε αυτά ο Ιησούς, πάρα πολλοί κόσμος πίστευσε σε αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας, εκεί από τον κόσμο. Και για να καταστήσει στερεότερη την πίστη τους, έλεγε σε αυτούς τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει ο Χριστός, εάν εσείς μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου και συνεχίσετε να με πιστεύετε και συμπεριφερθείτε ανάλογα με την πίστη σας αυτή, τότε θα πούμε ότι είσαστε αληθινοί, πραγματικοί μαθητές μου. Και όσο θα ζείτε, γιατί τα λόγια μου είναι τρόπος ζωής και ζωή, θα μάθετε από μέσα σας βιωματικά την αλήθεια και η αλήθεια αυτή θα σας απελευθερώσει από την κοσμικότητα, από την αμαρτία, από τα δεσμά της αμαρτίας, διότι η αμαρτία δημιουργεί τον άνθρωπο, τον κάνει τον άνθρωπο, τον δένει δούλο της αμαρτίας. Σε ό,τι πάθος είναι δεδουλωμένος ο άνθρωπος, αυτό τον σκοτώνει και τον
Αλλά εκείνοι όταν τους έλεγε αυτά, τι είπανε? Εμείς είμαστε, λέει, απόγονοι του Αβραάμ και εμείς είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Και σοβινισμός, αλλά και τόση μεγάλη έτσι ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους, ότι είναι οι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ, του μεγάλου και καλού εκείνου ανθρώπου, του προφήτου, του φίλου του Θεού Αβραάμ. Τότε τους είπε ο Χριστός ότι κατηγορηματικά σας διαβεβαιώνω ότι ο καθένας που επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν παραμένει ως κληρονόμος, διότι δεν έχει δικαιώματα στο σπίτι του πατέρα του. Και ο δούλος όταν γίνει ανεπιθύματος εκδιώκεται. Τον αντίον, ο Υιός, επειδή κληρονομεί τα δικαιώματα του πατέρα, δεν μπορεί, μένει παντοτινά στην οικία του πατέρα. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας απελευθερώσει από την αμαρτία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι άνθρωποι και θα αποκτήσετε, γι' αυτό λέει και σε εμάς σήμερα, τη γνήσια ελευθερία της ψυχής, την ψυχική ελευθερία. Γιατί ο άνθρωπος που έχει αμαρτία και δεν μετανοεί, χάνει την ψυχική του ελευθερία. Λέτε λοιπόν, τους λέει, ότι είσαστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά μοιάζετε σε τίποτα με τον Αβραάμ και στην αρετή του Αβραάμ. Είστε εσείς απόγονοι πραγματικοί του Αβραάμ? Για είστε άνθρωποι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν έχετε καμιά σχέση με τους Αγίους που επικαλείστε ότι είσαστε απόγονοι? Και απόδειξε ότι ο Αβραάμ δεν θα ήθελε ποτέ να είναι εχθρικός απέναντί μου, ενώ εσείς ζητάτε να με φωνεύσετε. Γιατί η διδασκαλία, η δική μου, δεν περνάει μέσα σας, στον εσωτερικό σας άνθρωπο. Μένει απ' έξω. Την αποκρούετε πριν καν να μπει. Έχετε προκατάληψη. Ο άνθρωπος που έχει προκατάληψη δεν ακούει, δεν θέλει να ακούσει. Μη μου λες τίποτα, σου λέει. Μα άσε να σου πω, να σκεφτείς κι εσύ, μήπως είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω τίποτα να μου πεις. Εσείς, αυτό που μάθατε του πατέρα σας, το διάβολο, τους λέει ο Χριστός, αυτό κάνετε. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Πώς είναι δυνατόν, αφού έχετε γεμίσει το μυαλό σας και το είναι σας με τα λόγια του διαβόλου, να μπει μια θεϊκή κουβέντα μέσα από τα αυτή σας και να πάει στην καρδιά και την ψυχή σας και στο νου σας? Δεν χωράνε αυτές οι κουβέντες εκεί. Πνίγονται οι θεϊκές σκέψεις στη σατανική σφιγγοφωλιά. Αν είσαστε λοιπόν, όπως είπατε, παιδιά του Αβραάμ, τέκνα του Αβραάμ, θα μοιάζετε και στην αρετή με τον Αβραάμ. Δεν είστε μόνο στα χαρτιά απόγονοι του, αλλά και πνευματικά θα μοιάζετε. Λοιπόν, τώρα εσείς, εμένα που ήρθα για να σας πω την αλήθεια και δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα κακό, ούτε αμαρτία, ούτε κακό στο λαό αυτό, ας βρείτε έναν ο οποίος τον αδίκησα. Τι θέλετε? Λέγοντας την αλήθεια σε εσάς, κάνοντας τα τέλεια έργα, εσείς εγκληματείτε εναντίον μου όταν θέλετε να με σκοτώσετε δίχως λόγο, και το έγκλημα αυτό δεν το έκανε ποτέ ο προπάτορας ο Αβραάμ. Εσείς πράτετε τα έργα του πατέρα σας, τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω, τους λέει ο Χριστός, εννοεί βέβαια τον έξω από εδώ. Και συγχυσμένοι οι Φαρισαίοι του είπαν, εμείς δεν είμαστε νόθοι και δεν γεννηθήκαμε από επιμειξία, αλλά ήρθαμε από τις γενναίες και πρωτοπαρατορές μας είναι ο Αβραάμ και δεν ανήκουμε στην οικογένεια του σατανά. Αλλά ανήκουμε στον εκ του Αβραάμ καταγόμενο λαό του Θεού. Ένα πατέρα έχουμε, το Θεό, λένε αυτοί. Επιμένουν δηλαδή ότι είναι άγιοι, όπως το περιγράφουν οι Φαρισαίοι. Τότε, επειδή καυχησιολόγησαν πολύ για τον εαυτό τους, είπε ο Χριστός, εάν ο Θεός ήταν πατέρα σας, θα είχατε αγάπη σε μένα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Διότι εγώ από το Θεό βγήκα με την ανανθρώπιση
και τη σάρκωση για να έρθω ανάμεσα σε εσάς τους ανθρώπους για να σας υπηρετήσω, αλλά ανάμεσα σας βρίσκομαι σαν αντιπρόσωπος και πρέσβης του Θεού και στον κόσμο που ήρθα δεν έχω έρθει από τον εαυτό μου, αλλά με απέστειλε ο ίδιος ο Θεός Πατέρας μου. Άρα, αν ακούγατε εμένα, θα είσαστε του Θεού. Γιατί εσείς δεν εκτιμάτε αυτά που σας λέω με το κήρυγμά μου και με τη διδασκαλία μου? Γιατί δηλαδή τα θεϊκά λόγια δεν έχουν καμιά απήχηση μέσα σας? Δεν εννοείται λοιπόν τη διδασκαλία μου, τους λέει, ένεκα της κακίας, της διαφθοράς και της πορώσεως που έχετε μέσα σας, δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον. Σας γίνεται ανιαρή αυτή η διδασκαλία και εχθρική και απεχθής η διδασκαλία η σωστή του Θεού, διότι όπως σας είπα έχετε το χαρακτήρα και τα ιδιώματα του διαβόλου και κρατάτε από τη σκούφια αυτού νου, από την οικογένειά του αυτού νου, την πνευματική, και αυτές τις επιθυμίες του πατέρα σας κάνετε, οι οποίες επιθυμίες είναι απάνθρωπες, όπως είναι η επιθυμία σας να με εξοντώσετε, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φωνεύσει κάποιον άλλον δεν μπορεί να είναι από το Θεό. Και ο πρώτος αμαρτής σας, ο διάβολος, παρέστηρε τον άνθρωπο στην αμαρτία και δεν στέκεται ποτέ στην αλήθεια. Η αλήθεια του είναι τελείως ξένη και απεχθής του διαβόλου, διότι δεν έχει πόθο και διάθεση να πει την αλήθεια ο διάβολος ποτέ, διότι είναι διαστραμμένο πνεύμα και ομιλεί πάντοτε το ψεύδος, το ανακατεύει μάλλον με την αλήθεια του Ευαγγελίου το ψεύδος, ο διάβολος, όπως κάνουν οι αιρετικοί, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι υπόλοιποι αιρετικοί, ανακατεύουν το Λόγο του Θεού με ψέμα, ο διάβολος τους βάζει βέβαια, τους κάνει ένα χαρμάνι, οπότε γίνεται σαν εκείνη τη φόλα που δίνουν στα σκυλιά και τα θανατώνουν, απ' έξω υπάρχει ο κυμάς, το κρέας και μέσα υπάρχει το δηλητήριο. Και διότι, αυτά τα λέμε με συμπάθεια, να επιστρέψουν, γιατί και αυτή η ψυχή έχουν άνθρωποι του Θεού, κατασκευασμένοι από το Θεό, όντα του Θεού είναι, και οι αιρετικοί, και να αφήσουν την αίρεσή τους και να έρθουν στην Ορθοδοξία να σώσουν την ψυχή τους. Και τέλος, επειδή πέρασε και η ώρα, λέει ποιος μπορεί να μου δείξει, έστω και έναν άνθρωπο που να με κατηγορεί για αμαρτία. Ψάχτε όλο το Ισραήλ, να βρείτε έναν. Άρα ούτε ψεύτη μπορείτε να με πείτε, ούτε αμαρτωλό μπορείτε να με πείτε, ούτε άνθρωπο του κακού. Αλλά εφόσον λέω πάντα την αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Ποιο είναι δηλαδή, ποια είναι η αιτία που εσείς δεν στέκεστε ποτέ στην αλήθεια? Διότι όπως είπαμε, αν με την αρετή, με την άσκηση αποκτήσετε κάποια συγγένεια με τον Θεό, αφού είσαστε και άρχοντες του Ισραήλ και υποτίθεται τηρητές του νόμου του Μωυσή, αν είχατε αυτές τις αρετές, λοιπόν θα μπορούσατε να καταλάβετε τα λόγια μου, να καταλάβετε τη μεγαλοσύνη των λόγων του Χριστού, αγαπητοί φίλοι, τη μεγαλοσύνη των λόγων του Χριστού και όχι των λόγων των αρχαιοελληνιστών, όχι των λόγων των οικολόγων, όχι των λόγων των αιρετικών, όχι των λόγων των θεοσοφιστών, όχι το λόγο των αγνωστικιστών, των ηλιστών, των πάσης φύσεως εκτός χριστιανισμού σκεπτωμένων ανθρώπων. Ένας ο οποίος δεν βάζει σαν κεντρική και ιδέα και σκέψη και κινητήριο δύναμη της ψυχής του και του μυαλού του το Χριστό, δεν βγαίνει σε αληθινά αποτελέσματα και σωστά, αλλά μένει μέσα στην πλάνη. Και είναι δυστύχημα σήμερα, μετά από τόσο πολύ που έχει διαδοθεί από τα σχολεία μας, από τους θεολόγους, από τους ιερείς που κάνουν φιλότιμο αγώνα, να σε μια χώρα ορθόδοξη να μην ξέρουμε τις βασικές κατευθύνσεις, τις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού και κατ' επέκταση να μην μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή με αυτές που είναι το θέλημα του Θεού, που είναι ο άρτος και σώμα και αίμα Χριστού, ο Λόγος του Χριστού, διότι και με το Ευαγγέλιο κοινωνούμε το Χριστό, όχι μόνο με το Άγιο Δισκοπότηρο, την Αγία Κοινωνία,
Αυτή είναι οπωσδήποτε μια μορφή κοινωνίας του Χριστού, διότι παίρνουμε το Χριστό μέσα μας, ολόκληρο το Χριστό μέσα μας, εκείνον που γίνεται εκατομμύρια κομματάκια, αλλά μένει πάντα ακέραιος. Αλλά και με την προσευχή κοινωνούμε το Χριστό, όταν μιλάμε στο Χριστό, αλλά και όταν μας μιλάει ο Χριστός κοινωνούμε το Χριστό, και πότε μας μιλάει ο Χριστός, όταν ακούμε τα λόγια του Χριστού. Τώρα που ακούμε τα λόγια του Χριστού, κοινωνούμε με τον Χριστό, αν τα πιστεύουμε. Γινόμαστε κοινωνοί του σώματος και του αίματος του. Πώς? Μυστηριακά. Επομένως, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας. Άμεσης κοινωνίας. Τρώγοντας τον Κύριο, ακούγοντας τον Κύριο και μιλώντας προς τον Κύριο. Άρα, τι βγαίνει από εδώ, και κλείνουμε με αυτό, γιατί τέλειωσε και η ώρα της εκπομπής μας. Αγία κοινωνία, με εξομολόγηση και με πνευματικό, ανάγνωση των Ευαγγελίων και να τα ενστερνιστούμε αυτά, να τα βάλουμε μέσα μας τα λόγια του Χριστού, όχι να τα διαβάζουμε όπως διαβάζουμε την εφημερίδα που την ξεχνάμε, την άλλη μέρα δεν ξέρουμε τι γράφει, δεν θυμόμαστε τι έγραφε την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό ο λόγος του Χριστού δεν αλλάζει όπως αλλάζουν οι εφημερίδες και τα άλλα βιβλία, είναι πάντα σταθερός, για να μπορούμε να τον εγκολπωνόμεθα, να τον εβάζουμε μέσα στην ψυχή και το μυαλό μας. Και στην προσευχή μας να επικαλούμεθα τον Κύριο και να μιλούμε με κατάνοιξη, με συντριβή καρδίας, με φόβο και με αγάπη προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εύχομαι να σας δίνει κάθε χαρά, κάθε προστασία και πάντοτε να σας διαφυλάτει από το κακό και από τη δυσκολία της ζωής και να σας κρατάει στη Βασιλεία Του, η οποία αρχίζει από εδώ με την πίστη σε Αυτόν και τις εντολές Του. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε από κάποια κεφάλαια πάλι της Καινής Διαθήκης. Χαίρετε εν Κυρίω.